σας. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαστε εμείς εδώ παρέα για ακόμη ένα απόγευμα Δευτέρας στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV, στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, σιγά σιγά φεύγει και Οκτώβρης. Και εδώ ξανά για μία ωρίτσα θα συζητήσουμε τα πάντα όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα, δίνοντας κυρίως βάση στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, προερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο όπου επιστρέψαμε σε διασυλλογικό επίπεδο στην δράση και είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο γίνανε πάρα πολλά, τα οποία αξίζουν έτσι σχολιασμού και συζήτησης, και φυσικά αμύωτο το ενδιαφέρον παραμένει, γιατί αυτή την εβδομάδα, η οποία μόλις ξεκίνησε, έχουμε επιστροφή και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έχουμε την διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής στα ανανεωμένα πλέον Champions League και Europa League, αλλά και της δεύτερης αγωνιστικής στο επίσης ανανεωμένο Conference League, και φυσικά με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στο πρωτάθλημα, να ξεκινήσουμε λίγο με τη Super League αυτό το Σαββατοκύριακο, υλικό για αρκετή κουβέντα. Σε μια αγωνιστική όπου ξεχώριζε φυσικά το ντέρμπι δικεφάλων, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το οποίο έληξε χωρίς νικητή, ένα ακόμη ντέρμπι φέτος που έληξε χωρίς νικητή από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. 1-1 το τελικό σκορ, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει δυνατά, να προηγείται με γκολ του αριστερού του μπακ του Μπάμπα Ράχμαν στο 15ο λεπτό, αλλά την ΑΕΚ να ισοφαρίζει 10 λεπτά αργότερα με τον Πιερό. Αυτό το σκορ έμεινε μέχρι το φινάλε, σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ είχε περισσότερες τελικές προσπάθειες από τον ΠΑΟΚ, είχε αρκετά μεγαλύτερη κατοχή μπάλας, ήταν η ομάδα που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν μπόρεσε όμως να μετουσιώσει αυτή την υπεροχή της, θα λέγαμε, σε μια νίκη, σε ένα δεύτερο γκολ που θα οδηγούσε σε μια νίκη που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο οργανισμός της ΑΕΚ, και είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται, το έχουμε δει να γίνεται ξανά στην φετινή ΑΕΚ του Αλμέιδα. Εντάξει, έχουν γίνει πολλές κουβέντες για το γεγονός ότι η φετινή ΑΕΚ δεν έχει πλησιάσει ακόμη τα στάνταρ της, κυρίως της προπέρσινης, θα λέγαμε, γιατί και η πέρσινη είχε τα θέματά της. Η προπέρσινη ΑΕΚ ήταν αυτή η ΑΕΚ του Ντάμπλ που είχε ενθουσιάσει στην πρώτη χρονιά του Αλμέιδα. Το είδαμε να γίνεται και στο ντέρμπι της Φιλαδέλφειας, και έτσι η ΑΕΚ για ένα ακόμη παιχνίδι, δεύτερο συνεχόμενο, έμεινε μακριά από τις νίκες, γιατί θυμίζω ότι προερχόταν και από την ήττα από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο πριν από την διακοπή. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάρει όλο το παιχνίδι, είχε την τύχη να προηγηθεί. Ισοφαρίστηκε, είχε αρκετό χρόνο στην διάθεσή του. Δεν είναι άσχημο το αποτέλεσμα για τον δικέφαλο του Βορρά. Βεβαίως κάθε ομάδα παίζει για την νίκη, ιδιαίτερα όταν μιλάμε και για ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι, αλλά ήταν αυτή μια ισοπαλία που διατηρεί τον ΠΑΟΚ στην κορυφή, έστω και αν έχει πλέον συγκάτοικο τον συμπολίτη του Άρη. Να πούμε ότι για την ΑΕΚ έκανε ντεμπούτο ο Αντωνί Μαρσιάλ, μπήκε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, είναι λογικό. Ακόμη να θέλει χρόνο ο Γάλλος. Αυτό συμβαίνει με τους ελεύθερους παίκτες, και ειδικά ο Μαρσιάλ, ο οποίος ήταν εκτός δράσης και εκτός ομάδας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήρθε αργά στην ΑΕΚ σε σχέση με την μεταγραφική περίοδο, ακόμα και για ελεύθερος. Ήρθε τέλη Σεπτέμβρη, όπως ήρθε μια αντίστοιχη περίπτωση και του Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό, που ακόμη δεν τον έχουμε δει σε επίσημο παιχνίδι. Θα πούμε για τον Ολυμπιακό στην συνέχεια. Να πούμε ότι ήταν και ένα ντέρμπι με αρκετή ένταση, κυρίως ένταση που προήλθε από την πλευρά του ΠΑΟ και από κάποιες χειρονομίες προς την κάμερα και προς τους ανθρώπους της ΑΕΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου, του προπονητή του ΠΑΟΚ, που δεν είναι η πρώτη φορά που καταφεύγει σε τέτοιες ενέργειες προβοκατόρικες και προκλητικές. Μέσα μετά συνέντευξη τύπου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στο πρωτάθλημα του 2018, το οποίο κλάπηκε κατά τη γνώμη του από την δική του ομάδα και δόθηκε στην ΑΕΚ. Θυμάστε εκείνη την επεισοδιακή χρονιά και εκείνο το επεισοδιακό ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα, που έκρινε
τελικά και τον τίτλο ουσιαστικά υπέρ της Ένωσης. Και είπε ο Λουτσέσκου χαρακτηριστικά ότι είναι ένα πρωτάθλημα αυτό του 18, μια χρονιά που δεν την ξεχνάω, αυτό που έγινε δεν το ξεχνάω και θα το θυμίζω κάθε φορά. Εντάξει, σε μια χώρα και σε ένα ποδόσφαιρο που έχει υποφέρει τόσο πολύ από περιστατικά βίας, νομίζω ότι δεν χρειάζονται από ανθρώπους των ομάδων, από προπονητές, από παράγοντες κτλ. Τέτοιου είδους ενέργειες. Το πρωτάθλημά μας προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του, αλλά προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα προς τα μπρος, προσπαθεί να φτιάξει γήπεδα, προσπαθούμε να έχουμε δυνατές ομάδες, ακόμη πιο δυνατές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Πέρσι μια ομάδα μας πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έχουμε ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα την τελευταία διετία και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και φέτος. Ας μην καταφεύγουν οι πρωταγωνιστές σε ενέργειες που μας πάνε πίσω. Μόνο αυτό σαν σχόλιο. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό. Έχουν υποθεί πάρα πολλά από χθες το μεσημέρι, όπου έφερε ισοπαλία 2-2 με το Λεβαδιακό, παραχώρησε μία ακόμη ισοπαλία μέσα στο Καραϊσκάκη, μετά και από το 0-0 κόντρα στον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπήκε δυνατά, ευτύχησε να προηγηθεί μόλις το δευτερόλεπτο με το Τσικίνιο, με πολύ ωραίο πλασέ του Τσικίνιο από την ασίστ που πήρε από τον Βέλντε, σκόραρε και με πέναλτι του Ελκαμπή στο 21 το 2-0 και κάπου εκεί έσβησαν οι μηχανές, έσβησαν τα φώτα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, θα λέγαμε. Κάπου και ο Ολυμπιακός σταμάτησε να παίζει. Υποτίμησε σίγουρα ως ένα βαθμό και τον Λεβαδιακό ουραγό της βαθμολογίας. Και όταν το κάνεις αυτό στο ποδόσφαιρο, τότε το πληρώνεις, γιατί ο Λεβαδιακός κατέβηκε στο Καραϊσκάκης για να παίξει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου και αυτό το απέδειξε ένας Λεβαδιακός ο οποίος ήταν από τη στιγμή που βρέθηκε με 2-0 πίσω στο σκορ, ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, η ομάδα που έπαιζε για να πάρει κάτι, για να πάρει αποτέλεσμα. Και μπορούμε να πούμε φυσικά ότι τα πάντα ξεκλείδωσαν στο μάτς, κομβικό σημείο του μάτς, και ποιος να το έλεγε κιόλας, ήταν δύο αλλαγές που έκανε ο Λεβαδιακός στο 35ο λεπτό, διπλή αλλαγή, 10 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου μάλιστα, με τον Παπαδόπουλο να βγάζει τον Πλέγα, να βγάζει και τον αρνητικό Κυριάκο Παπαδόπουλο, να βάζει τον Κάτρη και να βάζει και τον Ζήνη, ο οποίος ήταν, αποδείχθηκε μονίμως πηγή κινδύνων για την άμυνα του Ολυμπιακού, ταλαιπώρησε αφάνταστα τους αμυντικούς του Ολυμπιακού, τον Ροντινέη, τον Ντόι κτλ. Και ουσιαστικά η είσοδος του Ζήνη ήταν και αυτή που ξεκλείδωσε το μάτς. Γενικά ο Λεβαδιακός με τον Όσμπολτ, τον Γιαννιώτα, τον Ζήνη σχημάτισε σε κάποια φάση στο μάτς από το 35 και μετά μία μεσοεπιθετική γραμμή, ή επιθετική γραμμή αν το θέλετε, που ταλαιπώρησε αφάνταστα την άμυνα του Ολυμπιακού. Και ίσως κανένας φίλος του Ολυμπιακού δεν φανταζόταν ότι θα φτάναμε σε σημείο. Το λέμε αυτό για ένα μάτς κόντρα σε ουραγό της βαθμολογίας που μάλιστα η ομάδα του ήταν μπροστά με 2-0 στο 21. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο Λεβαδιακός κατέβηκε για να παίξει, κατέβηκε για να πάρει κάτι από το Καραϊσκάκης. Μείωσε στο 45-1 με πέναλτι του Όσμπολτ που κέρδισε ο Ζήνη που ταλαιπώρησε, ξέφυγε από τον Ντόι. Νωρίτερα έχει προειδοποιήσει ο Λεβαδιακός με μια ανεπανάληπτη ευκαιρία του Γιαννιώτα, χαμένο τετατέτ, είχε φύγει και πάλι από τον Ντόι που ήταν από τους πιο αρνητικούς παίκτες του Ολυμπιακού. Τον εμπιστεύτηκε με την Λίμπαρ βασικό στο κέντρο της άμυνας, αλλά δεν δικαιώθηκε για αυτή την επιλογή. Και ο Γιαννιώτα ήταν αυτός βέβαια που βρήκε τελικά δίκαια στο 57 με κεφαλιά για το 2-2. Συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό, πραγματικά. Είναι σίγουρα στα σύν του πρωταθλήματός μας να βλέπουμε ομάδες θεωρητικά outsider που μπαίνουν να παίξουν το ποδόσφαιρό τους και δεν φοβούνται. Και βλέπουμε και το παράδειγμα του Πανετολικού που είναι ψηλά στην βαθμολογία και είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή καλά λόγια πολύ για τον Πανετολικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό υπάρχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Είχαμε πει και από εδώ κάποια πράγματα
σε παλιότερες εκπομπές για το μεταγραφικό σχεδιασμό που δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός σε μια χρονιά που η ομάδα κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο και δεν είχε μάλιστα πίεση το καλοκαίρι καθώς δεν έπαιξε προκριματικά, για τις μεταγραφές που δεν έχουν δώσει σχεδόν τίποτα, δεν έχουν προσφέρει σχεδόν τίποτα ακόμη στον σύλλογο. Και βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα συνεχίζουν και ισχύουν και με εξαίρεση μια αναλαμπή και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη στο μάτς με την Μπράγκα στο Europa, δεν αλλάζει η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει μια νίκη στο πρωτάθλημα από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο και μετά έχει μια νίκη. Έχει μια ήττα σε 8 παιχνίδια, 3 ισοπαλίες, οι δύο μάλιστα με Πανετολικό και Λεβαδιακό στο Καραϊσκάκι. Και αν δεν διορθωθεί άμεσα η κατάσταση, θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στους Ερυθρόλευκους. Γίνονται και αρκετά πράγματα ανεξήγητα, τουλάχιστον από τους απέξω παρατηρητές, γιατί για τον προπονητή μπορεί να είναι πράγματα λογικά, γιατί αυτό ζει κάθε μέρα τους παίκτες. Όμως, για παράδειγμα, χθες ο Ολυμπιακός ήταν 2-2 το μάτς, έψαχνε απεγνωσμένα γκολ και μπήκανε οι εξής παίκτες: ο Κωστίνια, που είναι ένας δεξιός μπακ, ο Κοστούλας, που έχει δείξει σίγουρα θετικά στοιχεία, ο Γιάρεμτσουκ, μπήκε σε κάποια στιγμή, παίζει ο Ολυμπιακός με 3 center four, ο Ντάνι Γκαρθία και ο Θανάσης Ανδρούτζος, που είχε να παίξει 1,5 χρόνο στην ομάδα. Και επειδή έχουν ακουστεί πολλά για τον Ανδρούτζο από χθες, εντάξει, να πούμε λίγο ότι δεν οδηγεί πουθενά να στοχοποιείται ένας παίκτης τόσο πολύ και ουσιαστικά δεν φέρει κάποια ευθύνη ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος αποφασίστηκε είτε από την ομάδα είτε από το Μεντιλίμπαρ να επαναενεργοποιηθεί στην πρώτη ομάδα, να φύγει από την Καπαδακιανία που προπονούταν και να παίξει στην πρώτη ομάδα. Okay, αυτό είναι κατανοητό. Έπρεπε να πάρει παιχνίδια, ίσως αν ο Ολυμπιακός δεν το υπολογίζει στη συνέχεια, για να μπορέσει και εκείνος να δείξει κάτι για να πάρει και μια μεταγραφή στο άμεσο μέλλον ή και για να διεκδικήσει μια θέση στο rotation του Ολυμπιακού. Γιατί όχι. Δεν ήταν κακό που ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Ανδρούτσο να παίξει σε ένα παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό. Κακό ήταν ότι ο Ολυμπιακός με μια αλλαγή σαν τον Ανδρούτσο περίμενε ουσιαστικά ο προπονητής του ότι θα του δώσει πολλά ως προς το στόχο του να πάρουμε το παιχνίδι, ενώ το σκόρ είναι στο 2-2. Έμεινε στον πάγκο ο Ολιβέιρα, ο οποίος είναι ένας ποιοτικός παίκτης, σίγουρα σε αυτό το μάτς θα μπορούσε σε ό,τι κατάσταση και αν είναι να δώσει μια-δυο πάσες κλειδιά, να ξεκλειδώσει την άμυνα του Λεβαδιακού. Ίσως ο Ολιβέιρα, δεν ξέρω, είτε δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας ακόμη, είτε έχει πέσει και λίγο σε δυσμένεια για την κακή του, πολύ κακή του εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν το χρησιμοποίησε καθόλου σε μάτς που έψαχνε γκολ ο Ολυμπιακός χθες κοντά στο Λεβαδιακό. Έμεινε και ο Πιρόλα στον πάγκο. Προτιμήθηκε ο Ντόι στη θέση του Κάρμο, γιατί ο Ρέτσος δεν έπαιξε. Προφυλάχθηκε. Στο κέντρο της άμυνας λοιπόν ο Ντόι. Ο Ροντινέι δεν ήταν καθόλου καλός. Έχει κουβαλήσει τον Ολυμπιακό σε πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει εντυπωσιάσει, αλλά δεν ήταν καλός σε αυτό το παιχνίδι. Και θα ξαναπώ αυτό που είχα πει και σε άλλη εκπομπή για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον σχεδιασμό της ομάδας το καλοκαίρι. Ξαναλέω ότι είναι καλό να παίζουν νεαροί παίχτες, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν στα πλάνα του Ολυμπιακού να παίζουν οι πιτσιρικάδες που πήραν το Youth League πέρσι και να προσπαθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, και παίκτες ακριβοπληρωμένοι και μεγάλα ονόματα να μένουν στον πάγκο ή να είναι εκτός αποστολής. Θα είναι εκτός αποστολής και ο Ζέλσον Μάρτινς με τον Βίλιαν σε αυτό το match, καθώς δεν κρίθηκαν και αυτοί 100% έτοιμοι. Και γενικά υπάρχει μια θολούρα, πιστεύω, αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αλλάξει αρκετά πρόσωπα, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα και πλέον δεν είναι μόνο το πρόβλημα δημιουργίας που είχαμε εντοπίσει και στην αρχή της χρονιάς, είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα αυτό.
Ξαναλέω, έχουν αποκτηθεί πολύ σημαντικοί παίκτες με βαριά ονόματα, βαρύ βιογραφικό και δεν χρησιμοποιούνται. Πιτσιρικάδες είναι καλό να χρησιμοποιούνται, αλλά δεν μπορείς να περιμένεις από παίκτες 17 χρονών, ξαναλέω, να σου βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, όσο ικανοί και ταλαντούχοι και να είναι. Και ξαναλέω, δεν φαίνεται και ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο, και πάλι ο Ολυμπιακός δηλαδή πήγε ειδικά προς το τέλος που δεν μπορούσε. Ο Ολυμπιακός μετά το 2-2 έκανε ουσιαστικά δύο μεγάλες ευκαιρίες. Την κεφαλιά του Ελκαμπή και το σου του Γιάρεμτσουκ, που έχει καταντήσει τρίτος σε επιλογή 4, να παίζει 8 και 10 λεπτά. Και δικαίως, γιατί εντάξει, ο Κοστούλας έχει δείξει πολύ καλύτερα πράγματα από τον Γιάρεμτσουκ σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Αυτές οι δύο ήταν οι τελικές του Ολυμπιακού, Γιάρεμτσουκ και Ελκαμπή, στο Καραϊσκάκι, κόντρα στο Λεβαδιακό. Εντάξει, και συνέχεια με σέντρες, συνέχεια με γεμίσματα. Τώρα όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, επειδή δεν έχει ξεφύγει και αυτός από την κριτική και δεν ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν τον έχει στο απειρόβλητο λόγω της κατάκτησης του conference, έχει και αυτός τις ευθύνες του. Μέχρι όμως ένα σημείο ο Μεντιλίμπαρ είναι καλός προπονητής, αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή, πιστεύω, ένα καλό roster να διαχειριστεί ή σε κάθε περίπτωση ένα ρόστερ το οποίο να έχει σχεδιαστεί με ορθολογικό τρόπο το καλοκαίρι. Και εκεί έχει ευθύνες και ο ίδιος. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έγινε σωστή αξιολόγηση των αδυναμιών του Ολυμπιακού αμέσως μετά από μια άκρος επιτυχημένη χρονιά, μετά από μια τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του conference. Φύγανε παίκτες κλειδιά που δεν αντικαταστάθηκαν ουσιαστικά. Όρτα, Ποντένσε και Φορτούνης. Αλλά όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, δεν μπορεί κάθε ομάδα να ζει με τις αναμνήσεις των παιχτών που έφυγαν. Κάθε ομάδα έχει τα δεδομένα μπροστά της, έχει το roster της όπως έχει διαμορφωθεί την εκάστοτε σεζόν και ψάχνει να βρει λύσεις. Και αυτό πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός, δεν πρέπει να απολύει κανένα Φορτούνη, κανένα Όρτα, κανένα Ποντένσε. Θα πρέπει να βρει λύσεις ο Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες που έχει, και αν δεν μπορεί να τις βρει, τότε θα πρέπει ο Ολυμπιακός να... Κάτι αντίστοιχο που έκανε και πέρσι, δηλαδή το Γενάρη, που έκανε τα γραφές που άλλαξαν τη σεζόν του, να αναδιοργανωθεί και σε επίπεδο παιχτών μεταγραφικά, δηλαδή το χειμώνα, όσο αυτό είναι εφικτό. Ο Ολυμπιακός που με δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία έφτασε τους 15 βαθμούς. Έχει όσους βαθμούς έχει και η ΑΕΚ, που έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Πρώτος είναι ο Άρης, μαζί με τον ΠΑΟΚ, με το 2-0 επί της Athens Καλυθέα. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Άρη. Συνεχίζει σε υψηλές πτήσεις η ομάδα του Άκη Μάντζιου. Και δεν είναι, νομίζω, υπερβολή να πούμε ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Άρης έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, και είχα ξαναπεί και από αυτή την εκπομπή εδώ ότι κάποιους παίχτες που έχει ο Άρης μπορεί και να μην τους βρίσκουμε στους μεγάλους τέσσερις που τους θεωρούμε τους βασικούς διεκδικητές του πρωταθλήματος. Δηλαδή, χαφ όπως ο Μόντσου και ο Σιφουέντες και δεκάρι σαν τον Μανού Γκαρθία, που για μένα είναι από τους πιο ποιοτικούς παίχτες του πρωταθλήματος, δεν τους βρίσκεις εύκολα αντίστοιχα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να λείπει κάτι στον Άρη για να πρωταγωνιστήσει. Απλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει μάθει σε συνθήκες πρωταθλητισμού όλα αυτά τα χρόνια, κακά τα ψέματα, και κάποια στιγμή μπορεί αυτή την απειρία σε συνθήκες πρωταθλητισμού να την πληρώσει. Βέβαια, ο Άρης, εάν πάρει αποτέλεσμα στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή, τότε μπαίνει πάρα πολύ γερά στην κουβέντα. Εντάξει, δεν θα πω για πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να συζητάμε κάτι τέτοιο. Εννοείται, είμαστε ακόμα στον Οκτώβρη. Μπαίνει πάρα πολύ γερά στην κουβέντα όμως για την είσοδο στην τετράδα. Και είσοδο του Άρη στην τετράδα, γιατί θυμίζω φέτος έχει αλλάξει η διαδικασία των play-off, το σύστημα διεξαγωγής. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες θα παίξουν για τα play-off του τίτλου και όχι έξι όπως έπαιζαν μέχρι πέρυσι, κάτι που ήταν. Δεν λειτουργήσε αυτό το σύστημα και το είδαν εγκαίρως, ευτυχώς, οι άνθρωποι της Super League.
Αν μπει ο Άρης τετράδα, σημαίνει ότι κάποιος από τους τέσσερις μεγάλους θα έχει υποστεί ένα πάρα πολύ γερό πλήγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, καλό τερματοφύλακα ο Άρης έχει. Καλά μπακ έχει. Ηγετικός ο Ογκομάγιο, με μεγάλη εμπειρία στην Ισπανία. Αριστερό μπακ ο Χουάνκαρ, με τη θητεία του Παναθηναϊκού, ξέρει πολύ καλά το πρωτάθλημα. Ο Μπράμπετς, από τα καλύτερα center back τα τελευταία χρόνια στην Super League, ο Τσέχος, έβαλε και γκολ με κεφαλιά στο μάτς με την Καλυθέα. Τα χαφ του εξαιρετικά, ο Σιφουέντες που είναι δανεικός από την Rangers, ο Μόντσου με τη Βαγιατολίδη ξεχώρισε πέρσι στη Σεγούντα Division και ο Μανού Γκαρθία που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης και νομίζω και στους περισσότερους ποδοσφαιρόφιλους. Και μπροστά ο Διαντή, ενδιαφέρουσα περίπτωση Extreme. Σουλεϊμάνοφ δεν ήταν πολύ καλό στο μάτι με την Καλυθέα, αλλά έχει δείξει καλά πράγματα. Έχει και βάθος, δηλαδή υπάρχει ο Νταρίντα, υπάρχει ο Φετφατζίδης, υπάρχει ο Σίστο, και αυτός με θητεία στη Θέλτα, μεγάλο βαρύ όνομα κι αυτός. Ο Κουάισον, που θα τον δούμε κι αυτόν σιγά σιγά, ήρθε, και αυτός με καλό βιογραφικό. Και φυσικά υπάρχει ο Μωρόν, πρώτο σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος και πρώτο σκόρερ και του φετινού. Δεν νιώθεις ότι λείπει κάτι στον Άρη, ότι έχουν οι υπόλοιποι τέσσερις κάτι τρομερά διαφορετικό από τους κίτρινους. Απλά ο μόνος αστερίσκος στην περίπτωση του Άρη είναι αυτός, ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει σε συνθήκες πρωταθλητισμού. Αλλά να βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πρώτος, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Έχει νικήσει τον Ολυμπιακό, έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Τώρα ετοιμάζεται να παίξει με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Μπορεί να είναι και το παιχνίδι της χρονιάς μέχρι το επόμενο για τον Άρη. Και τεράστια σημασία παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αν για παράδειγμα ο Άρης πάρει αποτέλεσμα ξανά στο ΆΚΑ, πόσο μάλλον να μανικήσει και βάζει πολύ γερά τον εαυτό του στην κουβέντα της τετράδας και βυθίζει σε μεγάλα προβλήματα τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε στο Ηράκλειο, τον Όφη, με γκολ του Τετέ στο έκτο λεπτό. Ο Τετέ, ο οποίος ήταν νομίζω και ο κορυφαίος του γηπέδου, που είχε πολύ καλή εμφάνιση, ο Βραζιλιάνος. Εντάξει, ήταν μια νίκη που ήταν επιτακτική ανάγκη στον Παναθηναϊκό για όλο τον οργανισμό του Τριφυλιού. Καταρχάς, ήταν μια νίκη αφιερωμένη στον Τζορτζ Μπάλντοκ, γιατί μην ξεχνάμε πως είχαμε τη διακοπή όταν έγινε το τραγικό γεγονός με το θάνατο του Μπάλντοκ και αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό μετά την τραγική αυτή είδηση, θανάτου του παίκτη του. Ήταν δεδομένο δηλαδή πως κάθε γκολ και κάθε μεγάλη στιγμή και η νίκη αν ερχόταν στο Ηράκλειο θα ήταν αφιερωμένη στον Μπάλντοκ και αυτό έγινε. Τετέ με το που σκόραρε όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού γίνανε μια αγκαλιά, ένα κουβάρι και αφιέρωσαν τη στιγμή αυτή τον γκολ αυτό στον συμπαίκτη τους που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από την ζωή. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν καλός σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού, είχε και όφη τις στιγμές του. Ο Παναθηναϊκός κρατάει όφη, για την ακρίβεια είχε πολύ περισσότερες τελικές προσπάθειες. Είχε 17 σουτ και 5 στο αντίπαλο τέρμα. Ο Παναθηναϊκός είχε 8 τελικές και 2 μόλις στο αντίπαλο τέρμα. Αλλά από αυτές τις δύο, η μία έγινε γκολ του Τετέ. Ο Όφη δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Και αυτό ήταν στο τέλος που έκανε και την διαφορά. Είναι γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός πορεύεται εδώ και αρκετό καιρό με έναν προπονητή ο οποίος κρίνεται κάθε παιχνίδι με το παιχνίδι. Για παράδειγμα, αν λίγο πριν τη διακοπή έχανε ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι στο ΆΚΑ, ήταν δεδομένο ότι ο Αλόνσο θα αποτελούσε παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός κράτησε την ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι και ο Αλόνσο κράτησε μαζί και τη δουλειά του. Του δόθηκε μια παράταση χρόνου, χωρίς να υπάρχει φυσικά απόλυτη εμπιστοσύνη τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και αυτό είναι δεδομένο, προκύπτει από παντού. Του δόθηκε ευκαιρία να δουλέψει περισσότερο μέσα στην διακοπή και είχε μια τριάδα πάρα πολύ δύσκολων αγώνων να διαχειριστεί ο Αλόνσο. Στο πρώτο πέρασε τη δοκιμασία, πήρε την νίκη μέσα στην Κρήτη σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο και σε ένα γενικότερα δύσκολο μάτς.
Τώρα έχει άλλα δύο πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός που δέχεται την Chelsea την 5η 8 παρατέταρτο. Στο μεγαλύτερο και πιο εμπορικό μάτς που θα δώσει σε αυτή την πορεία του στην πρώτη φάση του Conference League δεδομένα. Και παίζει με τον Άρη την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο ΆΚΑ. Σαν να λέω, τα είπαμε και πριν, σε ένα παιχνίδι που είναι τρομερά σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Εν τω μεταξύ, μην νομίζετε ότι ακόμη είμαστε στην αρχή και υπάρχουν και πάρα πολλά περιθώρια για να βελτιώσουν οι ομάδες πράγματα. Όντως υπάρχουν αρκετά περιθώρια, αλλά ουσιαστικά έχει φύγει το 1 τρίτο του πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας. Δηλαδή είναι 26 αγωνιστικές, είμαστε στην 8η, πάμε για την 9η. Σε 4 μάτς τελειώνει ο πρώτος γύρος. Δεν είναι, όπως φαίνεται, δεν είναι τόσο μεγάλα τα περιθώρια. Αλλά έχουμε ακόμη, η αλήθεια είναι, να δούμε αρκετά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είχαμε σπουδαίο διπλό του Πανσεραϊκού με 1-0 στο Βόλο. Διπλό και για τον εξαιρετικό Πανετολικό στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Στο 0-0 έμεινε η Λαμία και Αστέρας Τρίπολης από εκεί και πέρα. Ο Πανετολικός συνεχίζει ψηλά, είναι στην 5η θέση με 14 βαθμούς, στο μείον 3 από την κορυφή, στο μείον 1 από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Α, να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι η νίκη του στο Γεντί Κουλέ του επέτρεψε να περάσει πάνω από τον Όφη, να φτάσει στους 12 βαθμούς και να αναρριχηθεί στη βαθμολογία και να πλησιάσει λίγο περισσότερο τις πρώτες θέσεις, είναι στο μείον 5 από την κορυφή και στο μείον 3 από την τετράδα. Το Τριφύλι και την επόμενη αγωνιστική εκτός από το Παναθηναϊκός Άρης. Έχουμε Πανετολικός Βόλος, Λεβαδιακός Λαμία, Πανσεραϊκός ΑΕΚ το Σάββατο αυτά, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, Κυριακή πλέον, Παναθηναϊκός Άρης όπως είπαμε, ΠΑΟΚ Όφη και Καλλιθέα Ατρόμητος.
Λοιπόν, φεύγουμε από το ελληνικό πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε λίγο τι ξεχωρίσαμε από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πάμε λίγο στην Αγγλία, εκεί όπου είχαμε ήττα για την Arsenal από την Bournemouth στο Vitality με 2-0 και για ακόμη ένα μάτς είχαμε αποβολή παίχτη της Arsenal, του Σαλιμπά, σε συγκεκριμένη περίπτωση 30. Αυτό έκανε πιο δύσκολη την αποστολή της ομάδας του Αρτέτα, η οποία ιτήθηκε με δύο γκολ από το 70 και μετά. Στο 70 ο Κρίστη και στο 79 με πέναλτι ο Κλάιφερτ υπέγραψαν τα γκολ της Bournemouth και ήταν μια ήττα που μπορεί να στοιχήσει στο τέλος για την ομάδα του Αρτέτα, γιατί αυτή τη στιγμή την έχει πάει στο μείον 4 από την κορυφή. Στην κορυφή συνεχίζει να βρίσκεται η Λίβερπουλ ακάθεκτη. Η ομάδα του Σλότ έχει μόνο μία ήττα σε 8 μάτς και όλα τα άλλα είναι νίκες. Ο Σλότ, ο οποίος έχει φτάσει τις 10 νίκες, αν δεν κάνω λάθος, όλες τις διοργανώσεις και είναι ο πρώτος που φτάνει τόσο σύντομα στις 10 νίκες για τη Λίβερπουλ μετά την εποχή του Kendall Glees την περίοδο 90-91. Γενικά έχει αρχίσει πάρα πολύ θετικά την πορεία του στη Λίβερπουλ ο Ολλανδός προπονητής και στο ξεκίνημα της σεζόν υπήρχαν αμφιβολίες αρκετές και επειδή ο Σλότ, εντάξει, προερχόταν από το Ολλανδικό πρωτάθλημα που είχε δείξει καλά δείγματα βέβαια με τη Φέγενορντ, αλλά εντάξει, είναι ένα πρωτάθλημα πιο χαμηλής ταχύτητας σίγουρα από την Premier League. Και γιατί είχε μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος Klopp και όπως γίνεται συνήθως και όπως είδαμε, ας πούμε, και στην περίπτωση του United με την φυγή του Ferguson, πάντα όταν φεύγει ένας εμβληματικός προπονητής υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος μεταβατική και δεν είναι ποτέ εύκολη η αλλαγή αυτή για τις ομάδες. Δεν λέει κανείς ότι η Liverpool θα δεσαρώσει όλα φέτος και από την πρώτη χρονιά ο Slot θα αρχίσει να συλλέγει τρόπαια. Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση σε αυτό, αλλά τα πρώτα δείγματα της Liverpool του Slot είναι θετικά. Η μόνη παραφωνία είναι εκείνη η εντός έδρας ήττα στο Anfield από την Nottingham. Και η Liverpool αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Νίκησε και την Chelsea χθες με 2-1, με πέναλτι του Σαλάχ και με γκολ του Jones, αφού είχε σοφαρίσει η Chelsea με τον Nicholas Jackson. Ο Jones ήταν καταπληκτικός ο MVP του παιχνιδιού, Curtis Jones, στο κέντρο των Reds. Chelsea, η οποία έμεινε στους 14 βαθμούς και είναι πλέον στην έκτη θέση. Την πέρασε η Brighton που νίκησε τη Newcastle στο St. James Park. Μια Newcastle η οποία είχε την υπεροχή σε όλο το παιχνίδι, αλλά εμφάνισε τεράστια προβλήματα στα τελειώματα των φάσεων και δεν ήταν και καθόλου καλά. Ο Alexander Isak, το βαρύ επιθετικό της όπλο, γιατί προερχόταν και από τραυματισμό και φάνηκε ότι δεν ήταν 100% έτοιμος. Είχαμε νίκη για την United με ανατροπή κόντρα στην Bradford με τα γκολ των Garnacho και Hoylund. Είναι αποτελέσματα που δίνουν παράταση χρόνου στον Ten Hag, ο οποίος μονίμως βρίσκεται υποπίεση. Ανατροπή και για την Tottenham κόντρα στην West Ham, βρέθηκε πίσω με γκολ του Kudus. Αλλά η Tottenham του Postecoglou έτσι είναι, ένα roller coaster τα παιχνίδια της και η σεζόν της, όπως και πέρσι, έτσι φαίνεται θα είναι και φέτος. Η Σοφάρης ο Κουλισέψης 36 και από εκεί πέρα ήρθε καταιγίδα για τότε με την αρχή του ημιχρόνου του δεύτερου. Μέσα σε 8 λεπτά έβαλε 3 γκολ με τον Μπισουμά, με τον ο Αρεολά έβαλε αυτό γκολ στο 55, με τον goalkeeper της West Ham και με τον Σον στο 60. Και είχαμε και νίκη για την City, με ανατροπή επίσης, μια City η οποία τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς Ρόντρι θα δυσκολευτεί περισσότερο σε όλα τα παιχνίδια. Όχι μόνο στην Premier League, σε όλες τις διοργανώσεις. Και δυσκολεύεται περισσότερο. Πήρε πάντως το αποτέλεσμα στο Μολυνό κόντρα στην Ουραγό Γούλφς, η οποία δεν, η αλήθεια είναι ότι τα παλεύει τα παιχνίδια της. Είναι τελευταία, δεν έχει ακόμη νίκη, έχει μόλις ένα βαθμό. Αλλά οι εμφανίσεις της περισσότερες δεν είναι για αυτή τη θέση. Προηγήθηκε με τον Στρέντ Λάρσεν, ισοφάρισε η City με τον Γκουάρντιολα στο 33 και τον γκολ της νίκης το βρήκε με τον Stones στο 95 η ομάδα του Γκουαρδιόλα. Σαν μια υπενθύμηση θα πω εγώ ότι όσο λαβωμένη και αν είναι η City, όσο και αν είναι επηρεασμένη από την απώλεια του Ρόντρι, από το μέλλον του Γκουαρδιόλα που κανείς δεν ξέρει ακόμη αν θα μείνει ή αν θα ολοκληρώσει την θητεία του 25 τους πολίτες, από την ετοιμιγορία που περιμένει μετά τη δίκη που είναι σε εξέλιξη σε 115, πόσες είναι, 115 νομίζω, οικονομικές παραβάσεις. Όλα αυτά
που βρίσκονται στον πλανήτη City, στην επικαιρότητα της City, συν τον Haaland, ο οποίος κάθε φορά υπάρχουν σενάρια για το μέλλον του και ο ίδιος φαίνεται ότι στο συμβόλαιό του έχει... φαίνεται και από τη συμφωνία που υπάρχει, δηλαδή ότι έχει βάλει μια ρήτρα που του επιτρέπει, το έχει πει και η μάνατζέρ του, ο ίδιος να είναι κύριος της καριέρας του και του μέλλοντός του και όχι η Manchester City να αποφασίζει 100% για αυτόν. Υπάρχουν πολλά πράγματα δηλαδή που μπορούν να προσανατολίσουν την Manchester City, αλλά βλέπετε ότι συνεχίζει και παίρνει τέτοιες νίκες σαν μια υπενθύμηση ότι πάντα η ομάδα του Guardiola έχει τον τρόπο, άλλωστε έχει 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα και 6 τα τελευταία 7 χρόνια, να διατηρείται ψηλά, να διατηρείται στην κορυφή. Και στα μάτια μου, όσα προβλήματα και αν έχει, πάντα, ακόμη και φέτος, είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το λέγαμε και πέρσι που όλοι είχαμε εντυπωσιαστεί με την Arsenal και λέγαμε μήπως, αλλά και τη Liverpool, μέχρι ένα σημείο, που λέγαμε μήπως ήρθε η ώρα για την Arsenal ή για τη Liverpool να ξανασηκώσει το πρωτάθλημα. Πάντα η City έχει τον πρώτο λόγο και όσοι θέλουν να πάρουν τον τίτλο στην Αγγλία, πρέπει να την ρίξουν από εκεί. Ο Haaland, ο οποίος παρεπτόντως ήταν πάρα πολύ κακός στο match με την Wolves. Δεν είχε καμία κερδισμένη μονομαχία, είχε πολύ λίγες επαφές στην αντίπαλη περιοχή, γενικότερα ήταν εξαφανισμένος, αλλά τη δουλειά την έκαναν άλλοι. Λοιπόν, πάμε και στην Ισπανία. Μια αγωνιστική πριν από το μεγάλο κλάσικο. Και η Real πήρε πάρα πολύ δύσκολη νίκη στο Vigo, κόντρα στη Θέλτα με 2-1, με γκολ του Mbappé, που πόσα και πόσα ακούστηκαν για αυτόν στη διάρκεια της διακοπής. Και γκολ του Vinicius. Και είχε ισοφαρίσει ενδιάμεσα ο Svedberg για την Θέλτα. Η Real επέτρεψε πολλές ευκαιρίες στους γηπεδούχους. Αν έπαιζε με μια πιο ποιοτική ομάδα, μια ομάδα που θα είχε πιο καθαρό μυαλό στα τελειώματα των φάσεων και πιο ποιοτικούς παίχτες μπροστά, θα είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γενικότερα, δεν κατάλαβε πολλοί κόσμος τι ακριβώς ήθελε να παίξει ο Αντσελότη. Είδαμε τον Τσουαμενί να σε φάση κατοχής της Real να λειτουργεί σαν τρίτος center back ανάμεσα σε Μιλιτάο και σε Ρούντιγκερ. Και ο ίδιος ο Γάλλος έμοιαζε χαμένος στον αγωνιστικό χώρο, μην μπορώντας να αποφασίσει αν θα παίζει στα χάφ ή αν θα παίζει σαν τρίτο center back στην άμυνα, αφήνοντας και πολύ χώρο στον άξονα για τους παίκτες της Θέλτα. Γενικότερα η Real είχε πολλά προβλήματα στην αμυντική μετάβαση, ξαναλέω, επέτρεψε πολλές ευκαιρίες στη Θέλτα. Έχει τα θέματα στην άμυνα και με τον τραυματισμό τώρα του Καρβαχάλ. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει η χρονιά μόνο με τον Λούκας Βάσκες δεξιμπακ. Υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα, η κουβέντα με τον Κρόος και ότι λείπει πολύ από το παιχνίδι της Ρεάλ φέτος, γιατί το κέντρο δεν έχει βρει ακόμη, στο κέντρο δεν έχει βρει ακόμη την κατάλληλη συνταγή. Ισχύει κάτι που είπα για τον Ολυμπιακό προηγουμένως, ότι δεν μπορεί μια ομάδα να ζει με τις αναμνήσεις ενός παίχτη. Ο Κρόος αποφάσισε να αποσυρθεί, τελείωσε. Ο Αντσελότη θα πρέπει να βρει μια λύση. Εντάξει, και τώρα η Real μπορεί παίχτη σαν τον Κρόος να μην υπάρχει. Αλλά έχεις ένα roster Bellingham, έχεις Καμαβινγκά, έχεις Βαλβέρδε, έχεις Γκουλέρ, έχεις Θεμπάγιος. Ο Μόντριτς μπήκε σαν αλλαγή. Ήταν ο πραγματικός MVP του μάτς, ξεκλείδωσε τα πάντα με μια κάθετη προς τον Vinicius στο δεύτερο ημίχρονο, που ο Vinicius έκανε γκολ. Και αυτό είναι ακριβώς που λείπει από το παιχνίδι της Real. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα η επιθετική λειτουργία, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και για το αν ταιριάζουν ο Vinicius με τον Mbappé και αν μπορεί να παίξει τριάδα και να ταιριάξουν ο Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Τώρα τελευταία ο Ancelotti, μετά την επιστροφή και του Bellingham, έχει προτιμήσει διάδα μπροστά, Vinicius, Mbappé δηλαδή, και τον Rodrigo στον πάγκο. Αλλά πιστεύω ότι η Real μπροστά θα τις βρίσκει τις λύσεις. Ο Mbappé, ας πούμε, προχθές έβαλε το καλύτερο του γκολ μέχρι στιγμής σε αυτή τη σύντομη πορεία του με την Real. Και δείγμα το ότι δούλεψε, δεν πήγε στην εθνική στη διακοπή, δούλεψε και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη διακοπή προς όφελός του να εμφανιστεί σε μια καλύτερη κατάσταση. Και γενικά αυτό το γκολ και η περισσότερη αυτοπεποίθηση που έβγαζε στο μάτς ήταν
στοιχεία του Mbappé της Paris Saint-Germain που είχαμε δει μέχρι πέρσι, γιατί δεν τον είχαμε δει αυτόν τον Mbappé η αλήθεια μέχρι στιγμής με τη Φανέλες Real. Όχι ότι έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο για Real, έχει ακόμη δουλειά μπροστά του, αλλά ήταν ένα θετικό δείγμα. Μπροστά η Real πιστεύω θα τη βρίσκει λίγο πολύ τις λύσεις. Το θέμα είναι η λειτουργία του κέντρου και η λειτουργία της άμυνας, πάρα πολύ βασικά ζητήματα τα οποία δεν τα έχει λύσει ακόμη ο Αντσελότη και έχει φτάσει Οκτώβρης. Και η Real τώρα δίνει πολύ δύσκολα μάτς. Αύριο παίζει με την Dortmund στο Μπερναμπέου. Dortmund που παραδοσιακά πάντα έχει τα θέματα της πίσω, αλλά πολύ επικίνδυνη μπροστά. Και το Σάββατο έρχεται κλάσικο επίσης στο Μπερναμπέου. Και είδαμε για παράδειγμα ότι χρειάστηκε, η Real δυσκολευόταν και χρειάστηκε ο Modric να μπει στο δεύτερο ημίχρονο να βγάλει μια κάθετη που τέτοια παλιά δεν έβγαλε κανένα παίκτη Real μέχρι να μπει ο Modric στο γήπεδο για τον Vinicius. Δηλαδή δεν υπάρχει παίκτης και μετά την απόσυρση του Cross. Και, εντάξει, και ο Modric λογικό είναι να μην ξεκινάει βασικός στα περισσότερα παιχνίδια και δεν μπορεί η Real να βασίζεται στον 39χρονο Modric που παρεπτόντως έγινε ο κυριότερος παίκτης παίζει για τη Real στο πρωτάθλημα. Πέρασε το ρεκόρ του Πούσκας. Είναι αυτό ότι δεν έχει τέτοιο παίκτη στο κέντρο η Real και πρέπει να βρεθεί η λύση αρχικά εκ των έσω. Δηλαδή να βρει το σωστό συνδυασμό στο κέντρο ο Αντσελότη. Γιατί εντάξει, Κρός δεν θα ξαναβγεί, Μόντριτς δεν θα ξαναβγεί, αλλά υπάρχει ένας Μπέλχαμ, υπάρχει ένας Βαλβέρδε, υπάρχει ποιότητα στο κέντρο της Real. Και μιας και αναφέρθηκα στο κλάσικο, είναι η καλύτερη ευκαιρία για να κάνουμε τη μετάβαση και στην Μπαρτσελόνα, η οποία έβαλε 5 στη Σεβίλη. Εντάξει, βέβαια η Σεβίλη δεν είναι η Σεβίλη των προηγούμενων ετών. Τα τελευταία 2-3 χρόνια μπορεί να πήρε το Europa το 23, αλλά έχει, η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει η δυναμική της. Συνεχίζει ακάθεκτη η ομάδα του Φλίξ, συνεχίζει να σκοράρει κατά ρυπάς, συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ όμορφη μπάλα παρά και τα προβλήματα των τραυματισμών. Έβαλε και τώρα και πάλι άλλα δύο γκολ ο Λεβαντόφσκι και φτάσει στα 12 στο πρωτάθλημα. Σκόραρε και ο Πέδρη, έβαλε δύο γκολ και ο Παμπλο Τόρε που μπήκε ως αλλαγή και αλλαγή μπήκε και ο Γκάβη που είχε να παίξει από τον Νοέμβριο. Είχε παθεί ρήξη χιαστού και ήταν η μεγάλη είδηση για την Μπαρτσελόνα στο μάτς με την Σεβίλη, η επιστροφή του Γκάβη. Ταλαντούχο αυτού νεαρού μέσου που τον χρειάζεται η Μπαρτσελόνα και ήταν πολύ ευτυχές το ότι τον είδαμε όλοι καλά να ξαναμπαίνει μέσα σε αγωνιστικό χώρο. Ο Φλικ από την αρχή είχε στόχο να πετύχει στην Μπαρτσελόνα και έχει καταφέρει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να ενθυσίσει στους παίκτες τη φιλοσοφία του. Έχει καταφέρει να περάσει τα θέλω του στην ομάδα και βλέπω μια Μπαρτσελόνα σε αντίθεση με τη Ρεάλ, θα πω εγώ, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο τη σεζόν, που ξέρει τι θέλει, έχει συγκεκριμένο πλάνο μέσα και συγκεκριμένη φιλοσοφία μέσα στο γήπεδο. Πιέζει, ανακτά μπάλα, είναι φουλ επιθετική ομάδα, έχει τρομερή ποιότητα και παίζει με πιτσιρίκια ουσιαστικά. Δηλαδή, παίχτες που μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν τους ήξερε κανένας. Και πολλές φορές η πλάκα είναι ότι ο Λεβαντόφσκι μοιάζει να παίζει με τους φίλους των παιδιών του, ξέρω, να το πούμε έτσι, χαρτολογώντας. Τι σε έχουν βγει όμως περιπτώσεις αυτές. Δηλαδή ο Μπαλντέ, ο Κουμπαρσί, ο Κασαδό, φυσικά ο Γιαμάλ, δεν το συζητάμε. Χθες έπαιξε βασικός και ο Φάτι, που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς. Είναι ένα project και αυτός ο οποίος έχει ακόμη περιθώρια για να αναδειχθεί σε κάτι πάρα πολύ καλό, αν μείνει μακριά από τραυματισμούς. Και φυσικά υπάρχει ο Ραφίνια, ο οποίος είναι πραγματικά νέα μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα φέτος, είναι άλλος παίχτης. Μετά από αυτό τη μετατόπιση που του κάνει ο Φλικ να παίζει πίσω από τον Λεβαντόφσκι, πίσω από τον Φόρο, τον προωθημένο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο κλασικό. Εδώ θα είμαστε λογικά την άλλη Δευτέρα και θα τα πούμε, θα τα λέμε. Αλλά με βάση τα όσα έχουν δείξει μέχρι στιγμής Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα δείχνει να έχει μεγάλο προβάδισμα. Δεν κρατάω βέβαια μια επιφύλαξη, γιατί συνήθως σε τέτοια μάτς πολλές φορές δεν παίζει ρόλο η φόρμα. Έχουν άλλη ιδιαιτερότητα αυτά τα παιχνίδια. Συν το ότι είναι ένα μάτς του Μπερναμπέου, αλλά είδαμε ας πούμε τη Ρεάλ τώρα το Σαββατοκύριακο και είδαμε και την Μπαρτσελόνα. Είδαμε μια ομάδα όπως η Ρεάλ με τεράστια προβλήματα στην αμυντική μετάβαση, τεράστια προβλήματα πίσω και θέματα ξανά στο κέντρο. Και το Σάββατο θα παίξει με μια ομάδα η οποία πιέζει ασφυκτικά, κάτι που δεν κάνει η Ρεάλ,
σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και μια ομάδα που έχει φυσικά, θα παίξει τότε μια ομάδα που έχει πολύ παραπάνω βέβαια ποιότητα από τη Θέλτα. Για να δούμε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το κλασικό. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μπαρτσελόνα είναι στο συν 3, έχει 27 βαθμούς έναντι 24 της Ρεάλ. Καταλαβαίνουμε όλοι πως με ένα διπλό της Μπαρτσελόνα πάει στο συν 6 και στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι είναι το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα. Με νίκη της Ρεάλ, φωτιά στην κορυφή πραγματικά. Το ισπανικό πρωτάθλημα θα γίνει τρομερά ακόμα πιο ενδιαφέρον. Έτσι αλλιώς έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Εδώ θα είμαστε να πούμε πολλά πράγματα και για το κλασικό και την... και την επόμενη φορά. Λοιπόν, Ιταλία στο ντέρμπι της Ρώμης, η Ίντερ πήρε την νίκη 0-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες σκόρερ. Είχαμε ντέρμπι και στο Τωρίνο, όπου η Γιουβέντους νίκησε τη Λάτσιο 1-0 με αυτογκόλ του Χίλα στο 85. Μια Λάτσιο που έπαιζε από το 24 με παίχτη λιγότερο με την αποβολή του Ρωμανιόλη. Η Γιουβέντους, η οποία έχει φάει ένα γκολ σε όλο το πρωτάθλημα. Βέβαια, ήταν ένα γκολ που τη στήχησε βαθμούς, γιατί ήταν το 1-1 που έφερε με την Κάλιαρη, γκολ με πέναλτι που δέχθηκε. Δεν έχει δεχθεί γκολ σε κανονική ροή αγώνα στις 8 πρώτες αγωνιστικές του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι πρώτη η Νάπολη, που πέρασε από την Έμπολη με πέναλτι του Παρατσιέλια, ενώ νίκησε και η Μίλαν, να πούμε, 1-0. Την Ουντινέζε. Η Μίλαν είχε αποβολή, ο Ράιντερ στο 29. Ήταν ήδη ένα μείον το σκορ. Και την επόμενη αγωνιστική υπάρχει το πολύ μεγάλο Derby d'Italia, Inter Juventus, Κυριακή στις 7. Γενικότερα το άλλο Σαββατοκύριακο έχει πολύ δυνατά μάτς. Έχει το Real Barcelona φυσικά που ξεχωρίζει, έχει το Inter Juventus και υπάρχει και στη Γαλλία το κλασικό Derby, το Le Classic που λένε οι Γάλλοι, Marseille, Paris Saint-Germain. Στη Γερμανία να πούμε ότι η Bayern νίξε 4-0 την Stuttgart με άλλο ένα hat-trick του Harry Kane στην καριέρα του στους Βαβαρούς. Η Leverkusen νίξε 2-1 την Eintracht στα δύο πολύ μεγάλα derby της Γερμανίας και επέστρεψε και η Dortmund της νίκης που νίξε 2-1 την St. Pauli το βράδυ της Παρασκευής. Για την Eintracht σκόρα και πάλι ο Μαρμούς που είναι πρώτος σκόρερ στην Γερμανία. Σκόρα με πέναλτι ο απίθανος αυτός Αιγύπτιος. Δεν ήταν αρκετό αυτό για την Eintracht να πάρει κάτι βέβαια στην έδρα της Bayern. Αλλά έχει σοβαρό ανταγωνισμό ο Μαρμούς πλέον μετά το hat-trick του Kane. Έχει 9 γκολ ο Μαρμούς και 8 ο Harry Kane. Λοιπόν, και η Bayern είναι πρώτη με 17 βαθμούς, όσο έχει και η Λειψία που αθόρυβα κάνει τη δουλειά της, νίκησε για 0-2 τη Mainz. Φράιμπουργκ ακολουθεί με 15, Leverkusen με 14, όπως και η Union που ξανά είναι ψηλά φέτος στην Γερμανία. Και στη Γαλλία είπαμε για το μεγάλο ντέρμπι που έρχεται την Κυριακή, Marseille Paris Saint-Germain. Marseille που πέρασε με πεντάρα την έδρα της Montpellier και μάλιστα ανάγκασε αυτό το αποτέλεσμα τον πρόεδρο της Montpellier να απολύσει live από την τηλεόραση τον προπονητή. Ανακοίνωσε την απόλυσή του στην τηλεόραση πριν ακόμη έρθει επίσημη ανακοίνωση από το σύλλογο της Montpellier. 5 διαφορετικούς σκόρερ έχει η Marseille, Ουαχή, Αρίτ, Χόιμπιερκ, Γκρίνγουτ και Ενρίκε. Η Παρί νίκησε και αυτή 4-2 το Στρασβούργο με γκολ του Μαγιουλού, Ασένσιο, Μπαρκολά και του Κάντιν Λί και η Μονακό έμεινε στο 0-0 με τη Λίλ στο ντέρμπι της αγωνιστικής και έτσι τώρα Παρί, Μονακό έχουν 20 βαθμούς και η Μαρσέγια έχει 17, οπότε οι Μασαλοί πάνε στο κλασικό ντέρμπι της Γαλλίας με 3 βαθμούς διαφορά από την Παρί και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία αυτή για το μεγάλο μάτς αυτό που έρχεται. We'll be right back.
θα κλείσουμε, θυμίζοντας ξανά ότι είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα και επιστρέφει το Champions League μετά από αρκετές μέρες διακοπής, γιατί είχαμε και τα μάτς των εθνικών ομάδων. Και επιστρέφει με πάρα πολύ δυνατά μάτς, έτσι, την τρίτη αγωνιστική. Ξεχωρίζει την τρίτη το μάτς της Real Madrid με την Dortmund, μια Real η οποία είναι με την πλάτη στον τοίχο, αν και νωρίς ακόμη, γιατί έχασε, θυμίζω, από τη Lille και είναι στους 3 βαθμούς, είχε την νίκη με την Stuttgart στην πρεμιέρα. Η Dortmund έχει 2-2, είναι ανάμεσα στις πρώτες θέσεις, ναι, είναι στην πρώτη θέση κιόλας, γιατί έχει την καλύτερη διαφορά τερμάτων που θα παίξει το πιο σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα φάση του Champions League. Έχει 9 γκολ διαφορά τερμάτων. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο μάτς το Real Madrid της Dortmund, όπως είναι και, θα είναι και το Juventus του Τουτγκάρδη, πιστεύω, που παίζει την ίδια ώρα στην Ιταλία. Και την Τετάρτη, το Barcelona Bayern, νομίζω ότι δεν χάνεται πραγματικά. Δύο ομάδες που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ικανές να μας χαρίσουν μια πολύ ωραία βραδιά. Και αυτό ήταν και το νόημα, ένα από τα νέα στοιχεία της αλλαγής του Champions League, να έρχονται μεγάλα παιχνίδια από την πρώτη κιόλας φάση. Και εγώ ξεχωρίζω και το Λειψία Liverpool το βράδυ της Τετάρτης. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια: Μονακό Ερυθρός Αστέρας, Μίλαν Club Brugge, Arsenal Shakhtar Donetsk, Sturm Graz Sporting, Paris Saint-Germain Eindhoven, Girona Slovan Bratislavas και Aston Villa Bologna την Τρίτη, και Atalanta Celtic, Brest Leverkusen, Manchester City Sparta Πράγας, Atletico Lille, Salzburg Dynamo Zagreb, Benfica Feyenoord και Young Boys Inter την Τετάρτη. Και θυμίζω ότι στη βαθμολογία μέχρι στιγμής είναι 7 ομάδες που έχουν κάνει το απόλυτο, που έχουν το 2-2, η Dortmund, η Brest, που είναι από τις εκπλήξεις, χωρίς βέβαια να έχει τις πολύ δύσκολες ομάδες μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει, η Benfica, η Leverkusen, η Liverpool, η Villa, η Aston Villa και η Juventus. Και καταλαβαίνετε ότι όσο προχωράνε οι αγωνιστικές, τόσο πιο ενδιαφέροντα θα γίνονται τα πράγματα σε μια πρώτη φάση που ολοκληρώνεται τέλη Γενάρη, όχι πλέον Δεκέμβρη, όπως ξέραμε ότι τελειώνει η πρώτη φάση, η φάση των ομίλων του Champions League. Και σπουδαία ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες, το είπαμε και νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Chelsea στο μεγαλύτερο του match στο φετινό Conference League στην πρώτη του φάση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την Μπόρατς στην πρεμιέρα του Conference. Είπαμε και νωρίτερα ότι βρίσκεται υποποίηση ο προπονητής. Εντάξει, είναι υψηλή δυσκολία στο παιχνίδι σίγουρα. Η Chelsea, η οποία βέβαια τον μεγάλο star της δεν τον έχει στην ευρωπαϊκή λίστα, τον Palmer, προτιμήθηκε να μείνει εκτός Conference League, τουλάχιστον αυτή την πρώτη φάση ο Palmer, όπως είναι εκτός και ο Φοφανά, ο center back της, και ο Λάβια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι εκεί και γενικότερα έχει πολύ ποιότητα η Chelsea. Και αρχίζει και της δίνει και μια ταυτότητα ο Μαρέσκα, παρόλο το γεγονός πως θέλει ακόμη δουλειά. Ο ΠΑΟΚ, την ίδια ώρα, 8:15, υποδέχεται την Βικτόρια Πλιζέν. Ένας ΠΑΟΚ που δεν έχει άλλο αποτέλεσμα να κυνηγήσει από τη νίκη, γιατί έχασε και από τη Γαλατά, έχασε και από τη Στεάουα. Και εντάξει, από τη Γαλατά μπορούμε να πούμε πως ήταν μια ήττα εντός προγράμματος, πολύ πιο ποιοτική η Γαλατά. Αλλά από τη Στεάουα ήταν μια πολύ κακή εντός έδρας ήττα. Να δούμε τώρα στο μάτς με την Πλιζέν. Λίγο πριν πάει στο Old Trafford, ο ΠΑΟΚ θυμίζω, να παίξει με τη United. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η τρεις βαθμοί στο μάτς με τους Τσέχους. Και ο Ολυμπιακός παίζει στη Σουηδία με τη Μάλμε. Τα έχουμε ξαναπεί για τον Ολυμπιακό. Αυτά που ισχύουν και για όλους δηλαδή λίγο πολύ. Πρέπει οι ομάδες να πάρουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους. Κυρίως για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ισχύει αυτό. Γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός εντός με την Τσέλσι τώρα είναι αρκετά δύσκολο μάτς. Και από εκεί πέρα να κυνηγήσουν ότι μπορούν εκτός έδρας. Η Μάλμε δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Δεν μπορούσε να νικήσει και μια ομάδα η οποία είναι στην τελευταία θέση, αν δεν κάνω λάθος, στο σουηδικό πρωτάθλημα. Μπορεί να το μεταλλευτεί αυτό ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός έχει και τα θέματα του φυσικά, τα οποία τα είπαμε προηγουμένως. Βεστερός λέγεται η ομάδα που έφερε 1-1 η Μάλμε και είναι τελευταία στο σουηδικό πρωτάθλημα. Η Μάλμε η οποία είναι όμως στην κορυφή του σουηδικού, που είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό βέβαια. Στο σύν 8 από τη Χάμαρμπι, και όμως έχει 2 ισοπαλίες στα τελευταία 2 μάτς. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κυνηγήσουν στο Europa ό,τι μπορούν στα εκτός,
και να πάρουν όλα τα εντός για να έχουν βάσιμε ελπίδες. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός το ζητάμε πέρα από το μάτι με την Τζέλσι τώρα. Είναι ανώτερος από όλες τις υπόλοιπες ομάδες και γι' αυτό ήταν και πολύ κακό αποτέλεσμα αυτό στην Βοσνία με την Μπάνια Λούκα. Την πόρα της Μπάνια Λούκα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Ολοκληρώσαμε. Θα είμαστε ξανά λογικά την επόμενη Δευτέρα 28 του μήνα για να πούμε πολλά περισσότερα. Εύχομαι να ήμασταν έτσι όλοι μαζί εδώ μια καλή παρέα αυτή την ώρα που τα είπαμε εδώ από το ραδιόφωνο του Νεστιδί. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.